Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Cliff σε μια κανονική μάχη και θα δούμε σήμερα τον φίλο μας τον Kick 1995, ο οποίος είναι σε πλατούν μαζί με άλλους δύο συμπαίκτες του και ανήκουν και οι τρεις στην κλαν Paula, μια ελληνική κλαν. Ο ίδιος είναι σε ένα μπουράσκ, τώρα θα μου πείτε δεν είναι μπουράσκ, είναι μπουσκου. Τέλος πάντων, είναι σε ένα άρμα το οποίο το όνομά του στα ελληνικά, μάλλον ο χαρακτηρισμός του στα ελληνικά θα ήταν ή καταιγίδα ή θύελα. Το γκουγκλάρισα να δω τι είναι αυτό το μπουράσκ και σε ένα λεξικό μου βγάλε καταιγίδα, σε ένα μου βγάλε θύελα. Αν ήταν θύελα θα το έλεγα μαύρη θύελα, βέβαια ο φίλος μας έχει ένα καμουφλάζ το οποίο είναι πορτοκάλο, πώς το έλεγε με τα χαλιά, μπορδοροδο πορτοκαλοκόκκινο. Τι είναι το μπουράσκ? Το μπουράσκ είναι ένα άρμα το οποίο είναι υβρίδιο ελαφρού τάγκ με μέσο τάγκ και λίγο από heavy. Θα μου πείτε πού ρε εσύ Γιάννη, το ελαφρύ και το μέσο τάγκ το έχουμε ξανακούσει. Το heavy είναι στο ότι το κανόνι του έχει τέτοια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ακρίβεια, όπου μάλλον θα ήταν από heavy tank και όχι από μέσο ή από ελαφρύ. Καταρχήν είναι autoloader. Από τη μία αυτό είναι καλό, από την άλλη δεν ξέρω σε κάποιους φαίνεται κακό, γιατί λες ότι θα ρίξω μία-δύο και μετά θα περιμένω κάποια ώρα για να το κανόνι να ξαναγεμίσει. Είδατε όμως τι έγινε τώρα με αυτό το TAF-29, όπου βγήκε ο φίλος μας, το έριξε δύο βολές και αν δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα έχει κάνει 2.221 πόντους damage στα γρήγορα. Autoloader λοιπόν με δύο βολές, πρόλαβε εδώ και έριξε άλλη μία βολή. Πολύ ανακριβές λέγεται αυτή η έκφραση, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχει την ακρίβεια που θα περιμέναμε να έχει ένα κανόνι το οποίο είναι σε ένα μέσο άρμα, και δεν μιλάω για τα light tanks, γιατί και τα light tanks στα τελευταία patches η εταιρεία η Wargaming τους άρχισε να τους δίνει κανόνια τα οποία δεν είναι καθόλου ακριβή. Από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ καλό alpha damage και η δυνατότητα να ρίχνετε δύο βλήματα πάρα πολύ γρήγορα του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους αντιπάλους του. Προϋποθέτει βέβαια ότι μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη δυνατότητα και να πάρετε τα βέλτιστα, τα μέγιστα από αυτά που θα μπορούσατε να πάρετε. 2.635 πόντους ο φίλος μας, ο 1995. Μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στο παιχνίδι, αν και είναι σε κλάν, αν και είναι και σε πλατούν και σε κλάν, γιατί αν ήταν απλά σε πλατούν, αστιγούλα να δούμε εδώ, δυστυχώς η δεύτερη βολή, είδατε πόσο κακή είναι η ακρίβεια αυτού του κανονιού, έριξε μία με auto aim, δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου και η δεύτερη βολή δεν χτύπησε το άρτη, το οποίο συνήθως τα άρτης, δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο μοντέλο πόσο μεγάλο είναι, αλλά από ό,τι θυμάμαι όλα τα ρωσικά είναι μεγάλα. Τώρα αν το συγκεκριμένο ήταν μικρό και δεν... και λέγαμε ότι εντάξει δεν πειράζει που την έχασε τη βολή γιατί ήταν μικρός ο στόχος, ναι νομίζω, και εμένα νομίζω ότι είναι μεγάλος. Τι λέγαμε, το άρμα λοιπόν είναι πάρα πολύ γρήγορο σαν light tank, είναι πάρα πολύ μικρό σαν light tank, έχει ένα καλό καμουφλάζ σχεδόν σαν light tank, και λέω σχεδόν γιατί από τη στιγμή που τα μεσαία άρματα και τα μεγαλύτερα κινούνται έστω και λίγο χάνουν ένα μεγάλο μέρος του καμουφλάζ τους. Όσο δηλαδή κινούνται, μπορείς να τα δεις από απόσταση μεγαλύτερη από όσοι όταν δεν είναι σταματημένα. Πράγμα που δεν το κάνουν αυτά τα ελαφριά άρματα. Το ελαφρύ άρμα είτε κινείται είτε είναι σταματημένο, το ίδιο καμουφλάζ έχει.
τον ίδιο λόγο καμουφλάζ έχει. Το συγκεκριμένο όμως το χάνει γιατί θεωρείται ότι είναι μέσο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Wargaming, μάλλον μπορώ να καταλάβω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το κάνει σαν ένα είδος nerf. Αν δεν έχανε και το καμουφλάζ το συγκεκριμένο άρμα, θα ήταν στην ουσία light και θα ήταν και τελείως διαφορετικός ο τρόπος που θα παίζανε οι παίκτες με αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, αν και το συγκεκριμένο πρέπει να το παίζει σαν light tank, στην πραγματικότητα οι περισσότεροι παίκτες λένε «Α, δεν είναι light, θα το παίξουν σαν να είναι medium». Εντάξει. Μου θυμίζει, ας πούμε, κάτι γαλλικά βαριά άρματα που έπαιρνα στην αρχή. Είχα φτάσει μέχρι το AMX 50-100, αν δεν κάνω λάθος, το Tiger 8, που έβγαινα στον πίνακα και όλοι μου λέγανε «Είσαι βαρύ άρμα, πρέπει να είσαι μπροστά, στην πρώτη γραμμή». Και έτρωγα άπειρα μπινελίκια για το ότι εγώ καθόμουν σχετικά πίσω, δεν ήμουνα και στην άκρη του πίνακα, δεν ήμουνα και στην άκρη της μάχης τελείως, έτσι. Το άρμα δεν άντεχε, ρε παιδιά, να πάει μπροστά. Δεν μπορούσε. Ό,τι βολή και να έτρωγε ήταν διάτρηση. Δεν γινόταν. Και έτρωγα άπειρα μπινελί και στο τέλος το παράτησα, ας πούμε. Και πήρα κάποια άλλα heavy tanks, συγκεκριμένα την γερμανική σειρά, που θεώρησα ότι είναι πιο καλά θωρακισμένη. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με αυτά τα άρματα τώρα. Το βλέπουν άλλοι έτσι και σου λένε είσαι medium. Μην παίζεις σαν light. Τέλος πάντων, 4.028 πόντι, για να δούμε τι γίνεται με το Scorpion εδώ πέρα, Scorpion G, αυτό το κανόνι, μπράβο, και οι δύο βολές μέσα σε ένα στόχο ο οποίος ήταν πάρα πολύ μικρός. Το κομμάτι που μπορούσαμε να χτυπήσουμε από το Scorpion ήταν πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το ίδιο το άρμα. Εδώ το RNG ήταν πάρα πολύ καλό, θεωρώ ότι η μία τουλάχιστον έπρεπε να χαθεί. Όχι ότι ήθελα να χαθεί, αλλά θα μου πεις άμα χανόταν κιόλα θα μπορεί να βλέπαμε και άλλο παιχνίδι, έτσι. Θα ήταν πιο διαφορετικά τα πράγματα. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο για το φίλο μας δεν ξέρω, πάντως θεωρώ ότι θα ήταν πιο συναρπαστικά. Άλλο να έχεις ένα Scorpion G εκεί πέρα και άλλο να μην είναι το ίδιο αντίπαλος. 18 το σκορ. Η ομάδα μας έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα, είναι αρκετά μπροστά. Ο φίλος μας με τον Μπουράσκ έχει καταλάβει ότι από το σημείο που βρίσκεται και πιο αριστερά και δυτικά του δεν υπάρχουν άλλοι αντίπαλοι και ανεβαίνει επάνω ο το AIM, βρίσκεται το TAF 28, δεν ξέρω καν αν πήρε χαμπάρι τι γινόταν εκεί πέρα, θα το πετύχει και αυτό το πετυχαίνει. Ορίστε, έλεγα άσχημα λόγια για το κανόνι και ξαφνικά το κανόνι άρχισε να γίνεται πιο ακριβές ακόμα και από το... Ποιο είναι το καλύτερο, το πιο ακριβές κανόνι στο παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι του Γκρίλε, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων. Καλύτερες βολές και από το Γκρίλε. Εδώ βέβαια δεν υπήρχε... Ναι. Πήγα να πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει το συγκεκριμένο άρμα, το Super Hellcat, γιατί είναι αρκετά κοντά ο στόχος και είναι και αρκετά μεγάλο το άρμα, αλλά η δεύτερη βολή με διέψευσε τελείως ότι... Με διέψευσε προς το ότι υπήρχε περίπτωση να το χάσει, γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή μανούβρα το Hellcat. Το Scorpion και αυτό μεγάλος στόχος, πάρα πολύ ωραία, 6.163 πόντι damage και 588 assistance προς τους συμπαίκτες μας και τώρα σαλπίζει η επίθεση γιατί έχει μείνει μόνο ένα άρμα το οποίο είναι light, μπορεί να το εξουδετερώσει με μία βολή. Και στο σημείο που είναι δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος συμπαίκτης του ο οποίος να μπορεί να έχει την ταχύτητα και την δυνατότητα να ανέβει επάνω και να το βρει πρώτος. Το μόνο πρόβλημα που έχει είναι μήπως κάνει παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα που χρειάζεται για την κατάληψη της εχθρικής βάσης, το οποίο και αυτό δεν νομίζω, θα ανέβει το πολύ σε 10 δευτερόλεπτα θα τον φτάσει. ELC 1190, one shot, πρέπει να τον περιμένει, πρέπει να τον έχει δει και μας έκοψε όλη τη χαρά. Αυτό το άτιμο, το άρτι, το οποίο θα αρχίσουν τώρα μερικοί και θα λένε αμάν, steel killing και τα λοιπά. Όχι παιδιά, όποιος προλαβαίνει, χτυπάει σε αυτό το παιχνίδι. Χτυπάει και αν είναι τυχερός, η βολή του πάει επάνω στο ELC 90
και το εξουδετερώνει. Κικ 1995, ανήκει στην Κλάν Πάολα, με μια θύελα οδηγώντας ή μάλλον κυβερνώντας μια θύελα ή αλλιώς καταιγίδα, δεν ξέρω πώς, ποιο είναι το πιο σωστό. Έχει κάνει 6.163 πόντους damage και 680 assistance. Αν υπάρχουν και άλλοι πόντοι που δεν τους είδαμε, θα το δείτε κατόπιν στα στατιστικά μας. Φίλε Kick, πάρα πολύ καλή μάχη και εσείς φίλοι YouTubers να προσέχετε και να είστε καλά.